Να, με τραβάει από το μάτι τώρα. Ενώ ήθελα να πάω από εκεί να ξαπλώσω, λέω, να κάτσω με τα παιδιά λίγο να τα πούμε που ήρθε και ο Θοδωρής μας από τις Κάνες που λείπει τόσο καιρό. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να μην το πω. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω στολισμένο στο πλατό μου, μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, καλή μας εβδομάδα και καλώς μας ήρθατε στα χεράκια μας. Καλή εβδομάδα και πραγματικά υπέροχη και ξεκινάμε, βλέπετε, με ένα ολόλευκο, θα έλεγα, στημένο σκηνικό. Θυμάστε την προηγούμενη Πέμπτη που ανέβασα μια φωτογραφία σε ένα πολύ ωραίο κρεβάτι που είχα πάει στο IKEA και σας λέω, έρχομαι με θέμα τη Δευτέρα 23 Πέμπτου. Λοιπόν, το θέμα είναι γάμος. Είναι γάμος, οπότε γάμος, νηφικό κρεβάτι, στολισμός τραπεζιών και όχι μόνο, αλλά και πολύ ωραίες ιδέες που θα δείτε σε λίγο, στημένες, όπως μας τα έχει κάνει με τα χεράκια της η Άννα Μαρία Μπαρού, για το πώς μπορείτε να στήσετε και ένα γάμο στην παραλία με πολύ λίγα χρήματα. Πολύ λίγα χρήματα και πολύ εντυπωσιακά. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, εσείς που συνεχίζετε να κάνετε like στη φωτογραφία που είχα ανεβάσει, άσχετα που ήταν σκούρο το κρεβάτι, εγώ κάθισα στο σκούρο κρεβάτι για να φαίνομαι. Γιατί φορούσα ένα κόκκινο φόρεμα και δεν ήθελα. Μου άρεσε. Παρ' όλα αυτά, σήμερα παίζουμε στα λευκά. Και να μου είσαστε έτοιμοι, θα ανεβάσω και άλλη φωτογραφία. Και εννοείται να θυμάστε πάντα ότι η αγαπημένη μεγάλη εταιρεία IKEA, που ένας λόγος παραπάνω που την αγαπώ, είναι που ό,τι πράγματα χρησιμοποιούμε και φέρνουμε στην εκπομπή μας για να σας παρουσιάσουμε, μας λένε ότι μπορούμε να διαλέγουμε και να δίνουμε ό,τι θέλουμε έως και όλα. Και τους ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νηφικό το θέμα μας σήμερα. Να μείνετε μαζί μας σε λίγο για να δείτε τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς και να πάρετε πολύ ωραίες ιδέες. Μπράβο, Άννα Μαρία. Το ξέρω, αλλά δεν με πειράζει. Λοιπόν, θα ανεβάσω φωτογραφία αυτό το κρεβάτι που μου αρέσει πολύ. Αυτό το ολόλευκο και ωραία στολισμένο και απλωμένο, όλα λευκά. Τέλεια. Οι καλύτερες ιδέες διακόσμησης, λοιπόν, για το γάμο σας. Όλα αυτά σε λίγο, κορίτσια. Αλλά για να φτάσουμε στο γάμο, πρέπει να έχουμε βρει και το γαμπρό. Για να βρούμε το γαμπρό, θα πρέπει και λίγο να προσέχουμε τον εαυτό μας. Πάλι στα λευκά κάθομαι. Διότι σήμερα, είπαμε, τα θέματα όλα αφορούν εμάς τις γυναίκες κυρίως. Είναι γάμος και ομορφιά.